Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος Παπαλής από το ievros.gr. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου, εδώ στο θέατρο Αλκυναλμάζη και έχουμε κοντά μας ένα ξεχωριστό καλεσμένο, τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Καλησπέρα σας, καλώς Καλησπέρα, ήρθατε καλώς σας βρήκα. στην όμορφη πόλη μας με αφορμή την περιοδία του Δον Κιχώτη, του Μιγγέλ Ντε Σερβάντες, ένα πολύ ξεχωριστό έργο. Πριν φτάσω όμως εδώ, θέλω να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή, γιατί ψάχνοντας το βιογραφικό σας, είδα ότι φέτος συμπληρώνετε 42 χρόνια καριέρας. Ναι, τόσα. Με πρώτη ταινία «Τους εραστές του καλοκαιριού» του 1982. Ναι. Μεσολάβησαν φυσικά πάρα πολλές επιτυχίες και στην τηλεόραση, όπως ήταν το «Αν υπήρχε θα σε χώριζα», το «Υπέροχα πλάσματα», και φυσικά ταινίες όπως το «Straight Story» που το σκηνοθετήσατε μαζί με τη σύζυγό σας Έφη Μουρίκη το 2006. Και φυσικά τα τελευταία 11 χρόνια στη μεγάλη επιτυχία του «Α, το μήνα αρχίζει τη μουρμούρα». Πώς νιώθετε για αυτή τη διαδρομή 42 χρόνια μετά? Όπως ένιωσα την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, με την ίδια ανασφάλεια αλλά και την ίδια πειθαρχία. Γιατί η δουλειά μας θέλει, τώρα μπορεί να μην καταλάβουμε αυτό που λέω, δεν πειράζει το πω, θέλει λίγη ανασφάλεια, δεν θέλει σιγουριά. Τι εννοώ? Αν μείνω στις δάφνες μου και σε αυτά που έχω πετύχει, θα αναπαραγάγω τα ίδια. Ενώ εγώ θέλω να έχω μια μόνιμη ανασφάλεια μέσα μου για να με αναγκάζει να ερευνώ και να ψάχνω σε βάθος χρόνου. Γιατί εξελίσσομαι σαν καλλιτέχνης, εξελίσσομαι πάνω στη δουλειά μου και είναι αυτό με ενδιαφέρει στη δουλειά μου. Άρα γι' αυτό λέω θα ξεκινούσα πάλι, τώρα θα είμαι όπως ήμουν στην αρχή. Αυτό που λέτε φαίνεται και φέτος που επιλέγετε έργα πολύ σημαντικά. Θα επανέλθω σε λίγο με τον θάνατο του Εμποράκου που ήταν μια μεγάλη επιτυχία φέτος στην Αθήνα. Αλλά και ας πάμε φέτος το καλοκαίρι που ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη περιοδία με το Δον Ζουάν του Μιγγέλ Ντε Σερβάντες. Δον Κιχώτη. Συγγνώμη. Δεν Τον πειράζει. Κιχώτη. Το Δον με επανέπεψε. Ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ένα σατυρικό ρομάντζο, αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους και με μηνύματα διαχρονικά, θα έλεγα, σε κάθε εποχή. Όπως γράφει και ο Γιάννης Μπέζος στο σημείωμα που διάβασα στην παράσταση, υπενθυμίζει τη μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου για αυτό που τον κυριεύει, για αυτό που τον ξεπερνά, μάλλον. Θέλω να μου πείτε, γιατί επιλέξατε αυτό το έργο φέτος το καλοκαίρι και πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν φίλο και συνεργάτη όπως είναι ο Γιάννης Μπέζος? Καταρχάς, το έργο το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Τη διασκευή μαζί με τον Άκη Δήμου την αρχίσαμε πριν από αρκετά χρόνια και φέτος καρποφόρησε. Είπα στον παραγωγό μου ότι θέλω να κάνω τον Κιχώτη. Σαφώς και είπε ναι, γιατί είναι ένα δέλεαρο ο Δον Κιχώτης. Δεν είναι τόσο απλή παράσταση, είναι σύνθετη παράσταση και σύνθετη επίσης είναι και η φυσιογνωμία του Δον Κιχώτη που κατ' επέκταση είναι ο ίδιος ο Θερβάντες. Ο Θερβάντες λοιπόν ξεκίνησε να γράφει μια παροδία για τις υποτικές ιστορίες και κατέληξε να γράφει μια τραγωδία. Βάζει μια τραγικοκομική ύπαρξη, μια απίστευτη φυσιογνωμία του Δον Κιχώτη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τρελός του χωριού, ο οποίος πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, τον χλεβάζουν, αλλά παράλληλα τον ζηλεύουν, γιατί λέει αυτά που δεν μπορούν να πουν οι άλλοι. Ο Θερβάντες τι κάνει με τον Δον Κιχώτη? Μας προτρέπει να ξεχάσουμε για λίγο την ύλη και να γυρίσουμε στο πνεύμα. Μας προτρέπει να γυρίσουμε μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του, να τον καταλάβουμε καλύτερα από ό,τι τον ξέρουμε και να φύγουμε ταξιδεύοντας στο όνειρο και στην περιπέτεια, δηλαδή στην ελευθερία. Όπως χαριστικά λέει, η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο από όλα τα αγαθά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχουμε στα χέρια μας. Ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που γράφτηκε, που όχι μόνο από όγκο, επειδή είναι δύο τόμοι, αλλά εσωτερικό όγκο, έχει πολλά να δώσεις. Και αυτό πετύχαμε με αυτή τη διασκευή που κάναμε με τον Άκη Δήμου, αλλά και με τη δουλειά του Γιάννη Μπέζου, που από την αρχή ζητήσαμε εν μεν την κωμωδία, αλλά ζητήσαμε οπωσδήποτε το λυρισμό που έχει το ίδιο το μυθιστόρημα μέσα. Και νομίζω το καταφέραμε, γιατί ο κόσμος ήδη έρχεται, γελάει αλλά συγκινείται παράλληλα. Και αυτό είναι απαιτούμενο στην τέχνη μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι ιδιαίτερο για αυτό το έργο, το συγκεκριμένο. Και θεωρώ ότι ο Δον Κιχώτης συμβολίζει έναν ονειροπόλο άνθρωπο, για κάποιους ίσως και λίγο τρελός, όπως αναφέρατε. Από τη μια μας κάνει να γελάμε με τις πράξεις του, αλλά από την άλλη τον βλέπουμε ότι μας γοητεύει και μας κάνει να σκεφτούμε πιο βαθιά. Μέσα από αυτό το ρόλο και έχοντας έρθει πιο κοντά με τον ήρωα, μπορείτε να μου πείτε κάποια στοιχεία από την προσωπικότητα του Δον Κιχώτη που τον ανάγουν σε έναν αγαπημένο ήρωα και προκαλούν τη φαντασία μας όλα αυτά τα χρόνια, και σε μικρούς και σε μεγάλους? Συγγνώμη, είμαι λίγο άρρωστος. Κοιτάξτε, ο Δον Κιχώτης
Έχει απαρνηθεί πάρα πολλά στη ζωή του για να μπορέσει να ανακηρυχθεί από μόνος του υπότης. Έχει πουλήσει τα υπάρχοντά του, έχει πουλήσει ό,τι περιουσία είχε για να αγοράσει βιβλία και να μορφωθεί. Βέβαια, ήταν σύνηθες φαινόμενο εκείνη την εποχή να αυτοχαρακτηρίζονται υπότες, άνθρωποι, πλανώδιοι υπότες. Δεν είναι ότι έγραψε κάτι από τη φαντασία του Θερβάντες. Άρα λοιπόν παίρνει τον Δον Κιχώτη του, αλλά δεν παίρνει έναν απλό άνθρωπο. Παίρνει έναν γέροντα που σίγουρα υπάρχει κάτι παθολογικό, σίγουρα υπάρχει. Γιατί πραγματικά η σκέψη του στροβιλίζεται από χιλιάδες προσλαμβάνουσες και δικές του προσλαμβάνουσες. Δηλαδή δεν πατάει στη γη, χρειάζεται το Σάντσο Πάντσα για να πατήσει στη γη. Δεν είναι ουτοπικά αυτά που λέει. Απλά σκέφτεται με το πνεύμα, σκέφτεται όχι με την ύλη, σκέφτεται με την ψυχή. Δηλαδή δίνει χώρο στην αντίληψη, στην ενσυναίσθηση, δίνει χώρο στη φαντασία, δίνει σε... Είναι αυτό που πραγματικά το σπουδαίο, γι' αυτό και το ίδιο το μυθιστόρημα είναι το δεύτερο σε πωλήσεις παγκοσμίως μετά την Αγία Γραφή, δίνει διεξόδους διαφορετικές από αυτές που δεν μπορούν να δώσουν οι πολιτικές. Έρχεται λοιπόν ο Δον Κιχώτης, ως σύμβολο πλέον, και όχι απλά σαν ένα όνομα ή σαν ένας χαρακτήρας, ως σύμβολο, να δημιουργήσει την επανάσταση. Και όχι την επανάσταση για την επανάσταση, αλλά την επανάσταση του ανθρώπου απέναντι στην ύλη, απέναντι στην απαξίωση των αξιών. Εγώ αυτό που παρατηρώ διαβάζοντας και το βιβλίο, το οποίο με αφορμή την παράσταση έκατσα και το ξαναδιάβασα, είχα πολλά χρόνια να το διαβάσω, παρατηρώ ότι ο Θερβάντες προσπαθεί να αναδείξει τη διαφορετικότητα των δύο ηρώων, και του Δον Κιχώτη αλλά και του πιστού του σύντροφου, του Σάντσο Πάντσο, και χτίζει έτσι μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσά τους, προσπαθώντας όμως να δείξει ένα κοινό στοιχείο που είναι η αφοσίωση του ενός με του άλλου. Έτσι. Ναι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βαθύτερο μήνυμα που περνάει αυτό το έργο 430 χρόνια σχεδόν, έτσι, ναι, μετά, για το σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και για μια εποχή όπου κυριαρχεί, θεωρώ, η διαφορετικότητα σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι και αν είναι ο άνθρωπος, αυτό που πρέπει να έχει σαν εφόδιο, σαν αποσκευή, και το θεωρώ ύψιστη τέχνη, είναι η αλληλεγγύη. Αυτό που προσπαθούν μανιωδώς να μας επιβάλλουν, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει, οι πολιτικές. Μας μιλούν για αλληλεγγύη χωρίς ουσιαστικά να την πιστεύουν. Γιατί μιλώ για αλληλεγγύη? Διότι ο Δον Κιχώτης γίνεται αυστηρά αγαπητός από τους πάντες. Κυνηγάει την καλοσύνη. Μπαίνει σε ταπεινά συναισθήματα, πολύ ταπεινά, όπως είναι ο έρωτας για τα μάτια μιας γυναίκας, για τη δουλτσινέα του, θα βγει να πολεμήσει. Μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τους αγώνες, μιλάει για τη θυσία, μιλάει για τους ιερούς στόχους, ιερούς σκοπούς, αλλά εξυψώνοντας σε ιδανικά όλα αυτά που λέει. Εξιδανικεύει ανθρώπους και καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου πεζός. Άρα μονίμως ύπταται. Γι' αυτό είναι ισχυρή φυσιογνωμία και σύμβολο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φέρει την επανάσταση, όπως την έφερε και ο Θερβάντες. Έφερε στη γραφή του το διφορούμενο, την αλληγορία. Ενώ δεν πατάει μόνο σε ρεαλιστικά μονοπάτια. Παίζει με τη φαντασία μας. Το ίδιο κάνει και ο Δον Κιχώτης. Οι συμβουλές του είναι κέρυες όμως. Δεν ύπτανται, είναι κέρυες. Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτά που λέτε, και όσο μου τα λέτε αυτά, έχω μεγάλη αγωνία να δω απόψε τη σημερινή παράσταση. Έχω ακούσει τόσα ωραία λόγια που αξίζει το κοινό της πόλης μας να έρθει να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο έργο. Και μιας και μιλάμε για παραστάσεις, δεν μπορώ να παραλείψω την φετινή μεγάλη επιτυχία με το Θάνατο του Εμποράκου στο θέατρο Ζήνα στην Αθήνα, του Άρθουρ Μίλλερ, φυσικά μιλάμε το έργο, και με τη σκηνοθεσία του πολυτάλαντου και πολύ αγαπημένου Γιώργου Νανούρη. Θέλω να μου πείτε πώς είναι να συνεργάζεστε με τον Γιώργο Νανούρη, πώς νιώθετε για αυτή τη συνεργασία? Μεγάλη χαρά, γιατί είχα παρακολουθήσει παραστάσεις του Γιώργου, δεν είχαμε τύχει να δουλέψουμε ποτέ μαζί. Αλλά ο Γιώργος έχει κάτι. Έχει μια πίστη για το καινούριο. Έχει μια πίστη για τον πειραματισμό. Και το θαυμάζω αυτό στον Γιώργο. Αλλά παράλληλα με αυτά που λέμε τώρα, δεν κάνει νεωτερισμούς. Πιστεύει και τον απασχολεί το ίδιο το κείμενο, σέβεται το κείμενο και σέβεται και την υποκριτική αγωγή. Αν θα δει κάποιος την παράσταση του Εμποράκου, θα καταλάβει ότι η ερμηνευτική αγωγή που προσφέρουμε είναι κλασικότροπη. Πατάει πολύ γερά στο συνέστημα.
Αυτό ακριβώς που μου πέρασε και εμένα, επειδή το είδα το Μάρτιο στην Αθήνα το έργο, είναι μια ατμόσφαιρα, δημιουργεί νομίζω ο Γιώργος Ανωρίς μια κατανοητική ατμόσφαιρα, ηλεκτρισμένη σε κάποια σημεία και δημιουργεί έντονα συναισθήματα στο κοινό. Και φυσικά οι δικές σας ερμηνείες, οι οποίες είναι ξεχωριστές. Κράτησα κάτι από μια συνέντευξή σας, όπου αναφέρατε ότι η κωμωδία βγαίνει μέσα από την τραγική μας ύπαρξη. Και θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα πριν κλείσουμε. Όταν ένας ηθοποιός χαρακτηρίζεται κυρίως κωμικός από τα έργα που έχει κάνει, είναι εύκολο να κάνει ένα νέο εγχείρημα όπως μια τραγωδία ή ένα δράμα και να μπει μέσα σε αυτό? Και αν στο θάνατο του Εμποράκου νιώσατε ότι το κοινό θα σας κρίνει για αυτό το ρόλο ή πώς θα σας αντιμετωπίσει, αν θα σας αρέσει, αν θα του αρέσει μάλλον σε αυτό το ρόλο? Κοιτάξτε, καταρχάς ο ηθοποιός έτσι κι αλλιώς είναι ένας επαγγελματίας. Οφείλει να μπορεί να παίξει τα πάντα. Είχα ασχοληθεί και παλαιότερα με το δράμα, έκανα συνειδητή επιλογή να στραφώ στην κωμωδία για να μπορέσω να εξελιχθώ στην κωμωδία, όπως συνειδητή επιλογή έγινε να ξαναστραφώ προς το δράμα για να ανοίξω καινούριους ορίζοντες. Το εγχείρημα δεν ήταν, να πω, τόσο ουτοπικό σαν τον Δον Κιχώτη, δηλαδή πίστευα ότι κάποια στιγμή θα το κάνω και το έκανα. Το δεύτερο σκέλος ερωτήσεως σας, ναι, πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα σε αποδεχτεί το κοινό. Εκεί έπεσα λάθος. Γι' αυτό φοβόμουν. Στο θέατρο Ζήνα, με τον θάνατο Εμποράκου, έκανα ίσως και τις μεγαλύτερες πράξεις. Ένας ρόλος ανατριχιαστικός, επειδή το είδα το έργο, πραγματικά ίσως ρόλος ζωής, θα έλεγα. Σημαντικός. Ναι. Πολύ σημαντικός. Από τους πολύ σημαντικούς ρόλους. Θέλω να κλείσουμε, εννοείται, κάνοντας μια αναφορά στα 11 χρόνια μην αρχίζει τη Μουρμουρά, όπου έλαβε τέλος, ένας κύκλος ζωής έκλεισε. Θέλω να μου πείτε αυτό που ρώτησα και πέρσι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, πάρει την κυρία Κοκκίδου, για το πώς νιώσατε στο τελευταίο γύρισμα και πώς αισθάνεστε που τελείωσε αυτή η σειρά μετά από τόσα χρόνια. Γιατί ήταν και από τους πρωταγωνιστές που έμειναν μέχρι το τέλος. Στην αρχή, ναι. Συγκινηθήκαμε. Όλοι συγκινηθήκαμε. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος. Ξέραμε ότι θα γίνει, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, γιατί περνούσαμε πάρα πολύ ευχάριστα στα γυρίσματα και δημιουργικά. Αλλά συνέβη και αυτό, στεναχωρηθήκαμε, αλλά θα προχωρήσουμε τώρα σε επόμενα βήματα. Οπότε νομίζω θα ανοίξουμε καινούριους κύκλους. Τηλεόραση νομίζω δεν θα κάνετε φέρες το χειμώνα. Θα κάνω λίγα πράγματα, επιλεκτικά και λίγα, γιατί ξαναεπαναλαμβάνω το θάνατο του Εμποράκου, οπότε έχει πολύ κούραση και επειδή ήμουν και πολλά χρόνια, προτιμώ να κάνω λίγα επιλεκτικά και να είμαι λίγο πιο ξεκούραστος. Νομίζω ότι οι παύσεις είναι χρήσιμες στη ζωή κάποιες φορές. Και εγώ το νομίζω. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν σήμερα απόψε εδώ, στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη, στο eevros.gr. Εύχομαι καλή επιτυχία. Μην ξεχνιέστε, 9.30 ώρα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη, ο Δον Κιχώτης του Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, με έναν πολύ ωραίο θίασο και μια πολύ ωραία σκηνοθεσία. Ο Γιάννης Ομπέζος. Ο Γιάννης Ομπέζος. Εξαιρετικός συνάδελφος, συνεργάτης, φίλος, τα πάντα. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Καλά.